This is automatic. This is automatic. Στο αναφέραμε να δούμε την παλιά πάρα πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται για τον Παπαδάκη. Ο Μάνος Παπαδάκης στην περιοχή. Μπάλα θα γυρίσει από όλους. Θα κολλήσει το σουτ, η κόντρα. Χαμένη ευκαιρία, πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Γρανίτη. Και ο Ορφανιστάν. Και πάμε κόντρα. Μπέση για τον Μαχανιακό. Μπαίνουμε στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία. Χαμένη, τεράστια ευκαιρία. Συνεχίζεται όμως το σουτ. Δεύτερη κόντρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Μπαχανιακού, ενώ δεν υπάρχει ο Ζολώτας σέντρα του οποίου στα χέρια του Κορονάκη. Το πούμε αυτό, ένα από τα παιδιά διαμάντια που ήρθαν για το Μάτου Πρεταγιά. Να δούμε όμως την προσπάθεια του Παπαδάκη, ο οποίος έκλεψε το λάθος των παικτών του Μπαχανιακού, φέρνει και πάλι φάση το σούτ που το Δρακάκη λίγο πάνω από την εστία. Να λοιπόν και μία ακόμα ευκαιρία για την ομάδα του Γρανίτη. Του κριτικού αστέρα και νυν του Μπαχανιακού, η σέντρα που θα βγει, Δρακάκης θα γυρίσει το σώμα του, το σουτ που θα γίνει πάρα πολύ καλό από τον Βασιλάκη. Αρκετά πίσω για να πάρει μπάλα. Πολύ ωραία πάσα για τον Αθανασιά, τον βγάζει τέτα-τέτα, Αθανασιάς από κοντά, μεγάλη ευκαιρία 1-0. Εξαιρετική φάση με τον Χίση να βρίσκει με το αριστερό, αν δεν κάνω λάθος, με το δεξί τον Αθανασιάδη που με το αριστερό, ενώ βλέπετε τον γκολ, καταπληκτική πάσα. Πάρα πολύ ωραίο πλασάρισμα με τον Αθανασιάδη μες στην περιοχή και από κοντά 1-0 μόλις στο 11ο λεπτό με την ομάδα του Γρανίτη λοιπόν να παίρνει ουσιαστικά αυτό που θέλει. Πίνει στον Γιάννη τον Δρακάκη, καλή σέντρα, καλή πάσα για τον Παπαδάκη. Παπαδάκη, ετοιμάστε μες στην περιοχή, το σούτ λίγο έξω. Τον Ζολώτα, Δρακάκης με μια πάρα πολύ ωραία για τον Βασιλάκη, βγαίνει ο Κουράκης. Βασιλάκης όμως δεν έχει κανένα πρόβλημα, τη στείλει για δεύτερη φορά στα δίκτυα και να ουσιαστικά βάλει ένα τέρμα στις όποιες επιθυμίες του Μπαχανιακού στο 19-2-0 με τον Νίκο τον Βασιλάκη, ενώ έχει τραυματιστεί και ο Κουράκης. Δεν ξέρω αν έχει δείξει κάτι ενώ βλέπετε τη φάση εσείς. Ουσιαστικά ο Δρακάκης πολύ όμορφα βρίσκει τον Βασιλάκη, εκείνος περνάει την μπάλα πάνω από τον Κουράκη, ενώ υπάρχει τραυματισμός του τροματοφύλακα. Πιθανολογώ, ενώ φωνάζω και τον γιατρό, προσπάθεια του Βόκρη να καλύψει δύο θέσεις δεν είναι εφικτή, δεν είναι πιθανή, περνάει πάρα πολύ ωραία πίσω η μπάλα, το σουτ που θα γίνει πάνω σε σώματα, συνέχεια στο παιχνίδι, επιμένει ο Γρανίτης, νέα προσπάθεια του Δρακάκη μέσα στην περιοχή που ίσως θα στριφογυρίσει, θα ψάξει και πάλι τον Αθανασιάδη. Το νέο σουτ φορά είναι πάρα πολύ ωραίο, γενικώς και το σουτ και η απόκρουση του Γιπαράκη. Το σούτ από τον Κασαρό, αν προλάβα εδώ καλά. Φάση με τον Αθανασιάδη από τα αριστερά. Η σέντρα που θα βγει θα περάσει μπάλα από όλους. Έρχεται στο Μαλαμά. Ετοιμάζεται στρωμένη μπάλα. Χτυπάει σε πόδια. Απομακρύνεται. Δεύτερο σουτ του Παπαδάκη και πάλι απομακρύνεται η μπάλα. Στο Δρακάκη δεν είναι, υπάρχει offside. Κίνδυνος για την αιστεία του Μπαχανιακού. Δρακάκης πολύ ωραία. Ο νεαρός με τα πόδια ο Γιπαράκης. Επιμένει ο Δρακάκης. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα σκορερολκής, ένας άνθρωπος που μπορεί αν ξεκινήσει να μην σταματήσει ποτέ. Λάθος του Γιπαράκη και βέβαια αυτό τώρα θα μπορούσε να ήταν ένα από τα ωραιότερα γκολ της αγωνιστικής, αλλά δεν είναι τελικά. Κασαρός με το στήθος, μπάλα περνάει ο Παπαδάκη, ο Μαλαμάς ο οποίος ξεγέλασε τους πάντες, μπαίνει μέσα στην περιοχή, μεγάλη ευκαιρία, θα σουτάρει, θα χάσει τεράστια ευκαιρία. Ωραία με τον Αθανασιάδη, Αθανασιάδη σε τον Δρακάκη, πάρα πολύ ωραίο σουτ στην εστία. Και χαμένη, ακόμα μια χαμένη μεγάλη ευκαιρία του Ποσειδάνα Τσικαλαριών. Να δούμε την προσπάθεια αυτή του Αθανασιάδη, πάρα πολύ ωραία. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Χαμένη ευκαιρία, Δρακάκης μόνος του με ένα τέρμα, δεν το χάνει αυτό. Ήταν μια ομαδική προσπάθεια με την πολύ ωραία καθέτη παλιά μες στην περιοχή προς τον Αθανασιάδη, ο οποίος γύρισε πίσω. Από εκεί, αν δεν καλώ, ο Μποντούρη βρήκε ουσιαστικά μόνο του τον Γιάννη τον Δρακάκη και έτσι στο 70. Πετυχαίνει και τρίτο γκολ ο Γρανίτης. Και πάλι κερδισμένη η ομάδα του Γρανίτη. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Είναι αυτό γκολ? Όχι. Είναι γκολ. Είναι γκολ. Το Δρακάκη.
Γιάννης Πετρακάκης πετυχαίνει ακόμα ένα γκολ. Δεύτερο συνεχόμενο. 4-0 το σκορ. Μποντούρη και πάλι όμως. Μποντούρη έξω την περιοχή. Πάρα πολύ ωραίο σουτ. Την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Σκάει κάτω. Αφού έχει βρει και λίγο ο Κυπαράκης. Όλα πάρα πολύ ωραίο σουτ. Μποντούρη μες στην περιοχή. Δρακάκης. Τρίτο προσωπικό. Τρία προσωπικά γκολ μέσα σε ένα διάστημα 69-82, 15 λεπτών. Αυτός είναι ο στόχος και αυτός είναι ο σκοπός. Είδαμε τον Μποντούρη και πάλι, ο οποίος θα κάνει ένα σούτ εξαιρετικό, λίγο πάνω από τα δοκάρια, πολύ μεγάλη φάση. Μία ακόμα, Δρακάκης. Με τον Μποντούρη, που από όταν μπήκε ο Μποντούρη, έχω την αίσθηση ότι αναγεννήθηκε ο Δρακάκης, ο οποίος θα πετύχει τώρα και τέταρτο γκολ. 4 τα προσωπικά γκολ λοιπόν του Γιάννη του Δρακάκη και 13 στο σύνολο. Αν το δείγμα γραφής του πρώτου παιχνιδιού του 2024 είναι αυτό, τότε νομίζω ο Δρακάκης πρέπει να χτυπάει τα τζιά του, που λένε, από τη χαρά του.